Πώς είναι οι συνθήκες? Ήταν πάρα πολύ καλές. Ναι, τώρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα πάει να συνέρθει αρκετά. Γιατί ήταν ορισμένες μήνες χάλια. Εδώ έχουν άλλες παιδιά και βρίσκονται εδώ. Εγώ δεν παντρεύτηκα, δεν έχω παιδιά, δικαιολογημένα να είμαι εδώ. Δεν έχουμε ποτέ παράπονα από το προσωπικό. Οι κοπέλες δεν πληρωνόντουσαν. Τώρα δόξα τω Θεώ. Πάει να μπει το νερό στα βλάκι που λένε. 5 άτομα δώσαμε αγώνα για να κρατηθεί το γυροκομείο. Έχουμε ένα εξαιρετικό πρόεδρο, ο προσωρινός πρόεδρος, και θέλουμε να το κρατήσουμε. Άρχισε να πληρώνει το προσωπικό. Πόσους μήνες ήσασταν απληρωτοί? 8 χρόνια ήμασταν, 10. Για τον παπά τι ξέρετε? Ένα το περίπτερο, μάνα μου. Και μέναν οι κοπέλες απλήρωτες, στο προσωπικό απλήρωτο. Πώς σας φαίνεται εδώ? Πάπα, στεναχωριέμαι, θα πεθάνω καμιά μέρα. Για ποιο λόγο? Γιατί είμαι μόνος, δεν θέλω. Εγώ έχω μάθει με τη γυναίκα μου 16 χρόνια. Έχει τα δωμάτια, άδειά μας έχουμε. Το φαγάκι μας πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ναι. Συγγενείς έχετε? Ορίστε. Συγγενείς έχετε? Δυστυχώς έχω, αλλά δεν έχω. Δυστυχώς έχω, αλλά δεν έχω. Σας επισκέπτονται? Ορίστε. Σας επισκέπτονται καθόλου εδώ? Ο ένας μανιψιός που μ' ήφερε εδώ, που έχει πάρει την ανιψιά μου, με έφερε, τώρα έχει να ξαναπεράσει 2 χρόνια. Ένας ξάδερφος, πρώτα ξαδέρφια, 2 είμαστε, ερχόταν και αυτός, έχει και αυτός άλλα 2 χρόνια να περάσει. Νιώθατε εγκαταλειμμένος εδώ? Πέντε ανήψα στο χωριό, είτε ένα τηλέφωνο δεν με έχουν πάρει μέχρι σήμερα.